Ριζικές αλλαγές στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σχεδιάζει να κάνει το Υπουργείο με το υποπροώθηση νομοσχέδιο, το οποίο παίρνει σήμερα το πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αρκετές αλλαγές, τόσο ως προς την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, όσο και για τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών. Παραλληλά, αποσαφηνίζεται ότι θα γίνει με τις τοπικές μονάδες υγείας, οι οποίες έχουν μείνει παγωμένες εδώ και καιρό. Ειδικά στο μείζον ζήτημα της αναδιοργάνωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει στόχο όλοι οι Έλληνες πολίτες να μπορούν να έχουν πλέον προσωπικό γιατρό, ο οποίος θα τους παρακολουθεί και θα τους συμβουλεύει. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη η περιπέτεια του COVID να αποτελέσει την αφορμή για σημαντικές παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και προφανώς σημαντική παρέμβαση χωρίς την ουσιαστική αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν νοείται. Κρίσιμο είναι το θέμα που έχει να κάνει με τον οικογενειακό γιατρό. Και με βάση τις ρυθμίσεις πολιτικής ηγεσίας, οι πολίτες θα μπορούν να επιλέξουν τον οικογενειακό τους γιατρό, ο οποίος θα αναλάβει όλη την αρχική φροντίδα της υγείας τους πριν φτάσουν στο νοσοκομείο. Θα είναι υπεύθυνοι και για τις προληπτικές εξετάσεις, στις οποίες θα τους παραπέμπουν εάν το κρίνουν σκόπιμο. Θα εκδίδουν και τα σχετικά παραπεμπτικά για τις διαγνωστικές εξετάσεις, ενώ θα δίνουν και το πράσινο φως για εισαγωγή σε νοσοκομείο. Θα πρόκειται για ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι θα είναι συμβεβλημένοι με τον νέο ΠΗ, από τον οποίο και θα αμείβονται. Η πανδημία έδωσε αρκετά μαθήματα. Ακόμη και το παράδειγμα του τελευταίο, τα διδάγματα είναι από την Όμικρον. Το ρόλο που μπορεί να παίξει ο οικογενειακός γιατρός. Θέλουμε οικογενειακό γιατρό στην πράξη. Τον κάθε πολίτη, όπου και αν βρίσκεται, να μπορεί να απευθύνεται στον δικό του γιατρό. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα, 8 στους 10 πολίτες δεν έχουν οικογενειακό γιατρό. Είναι προβλήματα δεκαετιών και νομίζω ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει μια μεταρρυθμιστική ατζέντα για να εφαρμόσει στην πράξη το θεσμό του οικογενειακού γιατρού. Το κρίσιμο ζήτημα έχει να κάνει και με τα κίνητρα, τα οποία αναμένεται να δοθούν στους γιατρούς ώστε να εγγράψουν στη σχετική λίστα ως το δυνατόν περισσότερους πολίτες για τους οποίους θα λειτουργούν ως οικογενειακοί γιατροί.